Με την ψυχολογία να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά την ήττα στο Καραϊσκάκι, θα κυλήσει το επόμενο 15ήμερο για τον Ολυμπιακό Βόλου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω των αγώνων των εθνικών συγκροτημάτων θα αποτελέσει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους να προετοιμαστούν καλύτερα για το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι τους, που είναι στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Οι Ερυθρόλευκοι τα πήγαν αρκετά καλά σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές, βγάζοντας από το πρόγραμμα δύσκολα παιχνίδια όπως με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, και βρίσκονται σε μια πολύ καλή θέση στη βαθμολογία με τη συγκομιδή τους να είναι 7 βαθμοί. Από εκεί πέρα προσπαθούμε να βάλουμε ένα γκολ και δώσαμε ευκαιρία πίσω και είχαμε λάθος. Από εκεί πέρα προσπαθούμε να βάλουμε ένα γκολ και δώσαμε ευκαιρία πίσω και... Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει 2 διακρίσεις στη Super League, αφού οι Μόνχε και ο Μπίντες αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι ποδοσφαιριστές στην πρώτη και τέταρτη αγωνιστική αντίστοιχα. Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα είχε και μια πρωτοποριακή κίνηση με τα 200 και πλέον παιδιά της Ακαδημίας να φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Πειραιώς του Ρέντι και να παρακολουθούν το μάτς στο Καραϊσκάκι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Βόλο αυτό εδώ πέρα. Απλώς εδώ και ένα χρόνο, 2 χρόνια φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στο Βόλο και τώρα αλλάζει γρήγορα και κάθε μέρα. Και προς το καλύτερο. Αυτό είναι κάτι φανταστικό που έγινε σήμερα. Ενώσαν 2 ακαδημίες. Δεν μας εμποδίσαν 300 χιλιόμετρα, ενώσαμε ακαδημίες και είδανε τα παιδιά μαζί να δουν ένα αγώνα μαζί. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια φέτος. Αυτό εδώ το πράγμα που ζουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Ήρθαμε, πιστεύω, στον καλύτερο σύλλογο αυτή τη στιγμή στην ομάδα, σε μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Και πιστεύω ότι και για μας και για τα παιδιά είναι πλούσια εμπειρία και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ΠΑΕ του Ολυμπιακού Βόλου και την ΠΑΕ του Ολυμπιακού Πειραιώς για την πρόσκληση που μας έχει κάνει. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί φιλικό παιχνίδι με την ομάδα κάτω των 20 ετών.